Ασφαλώς είμεθα όλοι, κατά τεκμήριον που εδώ βρίσκεστε, αγαπητοί μου, ορθόδοξοι χριστιανοί. Και αυτό είναι αληθές. Όλοι ευαπτιστήκαμε και μάλιστα έχοντες το προνόμιον να είμεθα ορθόδοξοι χριστιανοί. Αλλά αυτή την αλήθεια ότι είμεθα ορθόδοξοι χριστιανοί δυστυχώς δεν την ομολογούμε. Και η αιτία είναι ότι δεν θέλουμε να ξεχωρίζουμε από τους ανθρώπους που λέγονται κόσμος. Διότι πάντοτε θα υπάρχει, ας είμεθα όλοι οι Έλληνες βαπτισμένοι ή σχεδόν όλοι οι Έλληνες, δεν πάβουμε όμως, δεν πάβει όμως μέσα στην ιστορία να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, όπως θα δούμε στη συνέχεια, του λαού του Θεού και του κόσμου. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, δεν θέλουμε, γι' αυτό δεν ομολογούμε, να ξεχωρίζομαι από τον κόσμο, διότι αισθανόμεθα υποτιμητικά. Είναι ένας πολύ μεγάλος πειρασμός να θέλεις να ξεχωρίζεις από τον κόσμο. Αυτό όμως αποτελεί ένα πρόβλημα των χριστιανών και αν θέλετε ένα τονισμένο πρόβλημα στην εποχή μας, διότι η εποχή μας είναι τέτοια που θέλει όλα να τα ανακατώσει και να τα ενώσει. Και ακόμα η επίπτωση το να μην θέλει ο χριστιανός να ξεχωρίζει από τον κόσμο είναι βαρυτάτη, όπως θα τη δείτε στη συνέχεια. Μία πρώτη επίπτωση είναι η απώλεια της χριστιανικής μας ταυτότητας. Δεν φαίνεσαι πια σαν χριστιανός, διότι αφού δεν θες να ξεχωρίζεις, δεν φαίνεσαι πια σαν χριστιανός. Και ακόμα η συντάφτιση, η άλλη πλευρά, το ίδιο είναι με τον κόσμο, η συντάφτιση. Συνεπώς δεν ξεχωρίζει πια σε τίποτε. Είναι αυτό που ο Χριστός είπε: εάν το άλας μωρανθεί, εν τίνει αλυσίζεται. Εάν, λέει, το αλάτι χάσει την αλυστική του ιδιότητα, με τι θα αλατιστεί? Είναι άχρηστο. Το πετάμε στο δρόμο, ούτε, λέει, και για κοπριά δεν κάνει. Το πετάμε στο δρόμο και ποδοπατείται υπό των ανθρώπων. Πράγματι, ανάλατοι χριστιανοί, στο τέλος αυτή την επίπτωση έχουν να ποδοπατούνται από τους κοσμικούς, να λένε, α, εσύ που τα πρόδωσες όλα, σε καταφέραμε, σε κερδίσαμε. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε εδώ πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Και βέβαια αυτή η συντάφτιση με τον κόσμο δεν επιτελείται με μία αποκήρυξη επίσημο του χριστιανισμού. Δεν βγαίνει κάποιος να πει, εγώ αποκηρύσω τον χριστιανισμό, αποκηρύσω τον βαπτισμά μου. Όχι. Αλλά επιτελείται με μία προοδευτική προσχώρηση στο φρόνημα του κόσμου. Ή αν θέλετε, με μία διαλεκτική που υπάρχει ανάμεσα στον χριστιανό και τον κόσμο. Και όταν λέμε διαλεκτική, εννοούμε όταν ανοίγουμε συζήτηση. Δηλαδή, μου είπες να μην έρθω, μου είπες να έρθω σε εκείνη τη διασκέδαση. Καλά, δεν πρέπει να έρθω, αλλά αφού επιμένεις, τότε θα έρθω. Αλλά ξέρεις, δεν θα χορέψω. Αυτό είναι μια διαλεκτική, μια συζήτηση. Και από τη συζήτηση αυτή πάμε σιγά σιγά, βήμα-βήμα, πηγαίνουμε στο να προσχωρήσουμε και να ταυτιστούμε ολότελα. Θυμάμαι ένα συνάδελφό μου, ταλέπορο παιδί, όταν υπηρετούσαμε την βασική μας εκπαίδευση και ήμασταν κάπου στην Ελλάδα, μακριά από την Αθήνα, και βγήκαμε με την πρώτη μας έξοδο. Βέβαια, είχαμε μια παρέα όμορφη που δεν πηγαίναμε ούτε, ξέρω εγώ, σε άσχημους τόπους και τα λοιπά και τα λοιπά. Μαζί είμαστε, εκκλησιαζόμαστε μαζί, πέραμε κάποιες άδειες σε ένα διπλανό χωριό και λοιπά και λοιπά. Βγήκαμε κάποτε στη Μεγάλη την Πόλη. Όταν γυρίσαμε, αυτό το παιδί είχε πάει μαζί τους. Είμαστε παρέα καμιά δεκαπενταριά. Αυτός πήγε μαζί τους, με τον κόσμο, τους πολλούς στρατιώτες.
Και του είπαν ότι αυτοί θα πήγαιναν σε σπίτια αμαρτίας. Εκείνος δεν ήθελε. Αυτοί επέμεναν και έλεγαν ότι, κοίταξε, τέλος πάντων συνόδευσέ μας. Αυτός τους συνόδευσε. Αλλά όταν έφτασε μέχρι εκεί, το δεύτερο βήμα ήταν τις πτώσεις, να τον καταφέρουν να πέσει και αυτό στην αμαρτία. Και το άκουσα αυτό από δύο συναδέλφους, όταν στα φορτηγά μέσα γυρίζαμε στη μονάδα μας, από πίσω μου πιασμένοι τώρα στα φορτηγά, σας είπα, από τα σίδερα του αυτοκίνητου, άκουσα από πίσω μου αυτό να το λένε. Με τι? Με ηρωνική διάθεση. Τον καταφέραμε τον τάδε, και θυμάμαι και το όνομά του από τότε ακόμα, δεν σας το λέγω. Τον καταφέραμε να κάνει ό,τι κάναμε κι εμείς. Αυτό λέγεται διαλεκτική. Βήμα-βήμα, σιγά-σιγά. Είναι η χειροτέρα μέθοδος του διαβόλου. Είναι δε και η πρώτη, διότι μέσα εις τον παράδεισον τι έκανε ο διάβολος? Έπιασε και τους έδωσε ξύλο στους πρωτοπλάστους. Τους πέταξε έξω από τον παράδεισο. Τι? Άνοιξε διάλογον. Η μέθοδος της διαλεκτικής. Λοιπόν, θα λέγαμε όμως σήμερα, ο κόσμος μας, ο χριστιανικός μας κόσμος, πάσχει από αυτό. Το ότι ανοίγει διάλογο με την αμαρτία, με τον διάβολο, με τον κόσμο. Είναι αλήθεια ότι τα μηνύματα του Θεού έρχονται πάντοτε μέσα στον κόσμο. Αλλά ο κόσμος δεν έχει πάντοτε μια θετική στάση απέναντι στο Θεό, απέναντι στα μηνύματά του. Ο Θεός λέγει αυτό θα κάνετε, ή αυτό είναι η αλήθεια. Άλλοι μεν αποδέχονται, άλλοι δεν αποδέχονται. Αυτομάτως, προσέξτε αυτό το σημείο, αυτομάτως ξεχωρίζουν οι άνθρωποι και κατατάσσονται σε δύο στρατόπεδα. Σε εκείνους οι οποίοι αποδέχονται και σε εκείνους οι οποίοι δεν αποδέχονται. Και εκείνοι οι οποίοι αποδέχονται το θέλημα του Θεού, εκείνο που ο Θεός δηλαδή θέλει, αυτοί λέγονται λαός του Θεού. Εκείνοι που δεν αποδέχονται το θέλημα του Θεού, αυτοί λέγονται κόσμος. Αυτομάτως λοιπόν η ανθρωπότητα χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. Μην ξεχνάτε δε ότι η παρουσία του Χριστού μοίρασε, διήρησε τον κόσμο σε δύο στρατόπεδα. Μάλιστα λένε, μα ο Χριστός είναι ειρηνοποιός. Ειρηνοποιός κατά την έννοια που νοείται από τη Γραφή. Όχι ειρηνοποιός με την έννοια να ενωθούν να μιγούν τα άμυκτα. Να μιγούν τα άμυκτα, εκείνα που δεν μίγονται. Και έτσι ο Χριστός είπε εκείνο το φοβερό λόγο: ήλθα να βάλω, τι νομίζετε λέει, ότι ήλθα να βάλω ειρήνη στη γη? Ήλθα να βάλω μάχεραν και πυρ, μαχαίρι και φωτιά. Τι σημαίνει αυτό? Ήλθε, λέγει ακόμη ο ίδιος, να διχάσει. Και δεν παίρνει να πει να διχάσει την Ευρώπη με την Ασία, αλλά να διχάσει το γιο με τον πατέρα, και τη μάνα με την κόρη, και την ύφη με την πεθερά. Αυτός ο διχασμός δεν είναι παρά, προσέξτε την έκφραση σε αυτό, ότι ήρθε να διχάσει, παρά η διδασκαλία του, αυτομάτως κάποιους τους κάνει να αποδέχονται και κάποιους να μην αποδέχονται. Έτσι το αποτέλεσμα είναι σαν να έχει βάλει ο Χριστός το μαχαίρι. Αλλά και τον διχασμόν δεν τον έβαλε ο Χριστός, αλλά η κακή προαίρεση των ανθρώπων με τον καυστικόν άνεμον που λέγεται διάβολος. Έτσι βλέπει κανένας εδώ ότι έχουμε το λαό του Θεού που ακούει στο θέλημα του Θεού και αυτό που λέγεται κόσμος. Έτσι ο κόσμος νοείται, αυτό θα είναι μέχρι το τέλος της ιστορίας, μην το ξεχνάτε αυτό. Κόσμος εννοείται το σύνολο των ανθρώπων που δεν θέλει να έχει καμία κοινωνία με το Θεό, που θέλει να ζει στην αυτονομία του, να ζει στην αυταρέσκειά του, να ζει στην αυτάρκειά του, να ζει στον εγωισμό του.
αυτός ο κόσμος, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η μερίδα, λέγονται κόσμος. Κόσμος ακόμα είναι το σύνολο των ανθρώπων που είτε αποδέχονται την ύπαρξη του Θεού ή και το θέλημά Του, αλλά δεν ανταποκρίνονται όμως το θέλημα του Θεού. Λένε, ναι, πιστεύω στο Θεό. Προσέξτε, μη μας ξεγελάει η περίπτωση. Πιστεύω στο Θεό. Πιστεύω. Και πηγαίνω και κάπου στην εκκλησία. Δεν εφαρμόζει όμως το θέλημα του Θεού. Θα μου πείτε, λέει ο Χριστός εκείνη την ημέρα, Κύριε, δεν σε αποδεκτήκαμε. Δεν πιστέψαμε αφού ακούσαμε το κηρύγμά Σου που το έκανε στις πλατείες μας. Πώς τώρα μας αποδοκιμάζεις? Και θα τους πω, φύγετε από μένα, δεν σας γνωρίζω, δηλαδή δεν σας αναγνωρίζω, εσείς που είσαστε οι εργάτες της ανομίας, δεν εφαρμόσατε το θέλημά Μου. Έτσι λοιπόν έχουμε, αγαπητοί μου, τους ανθρώπους οι οποίοι αποδέχονται το Θεό, την ύπαρξή Του. Μάλιστα μερικοί φτάνουν να λένε πιστεύω σε μια ανωτέρα δύναμη που θα πει τίποτα. Που θα πει τίποτα αυτό το πράγμα, δεν είναι συγκεκριμένο πράγμα. Και αυτοί στο τέλος να αποτελούν αυτό που λέμε κόσμο, είτε ακόμη στρέφουν τα νότα τους στο Θεό, είτε αποστατούντες, ή ακόμη και αρνούμενοι την ύπαρξη του Θεού, που είναι το φαινόμενο της αθείας. Όπως και αν έχει το πράγμα, όλα αυτά λέγονται με μία λέξη κόσμος. Αν θέλετε να σας προσθέσω ακόμη κάτι, λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Αν λέγει θέλεις να πεις όλα τα πάθη που υπάρχουν στον κόσμο αυτόν, μόνο με μία λέξη θα τα πεις. Κόσμος. Αν θέλεις να αναλύσεις την έννοια κόσμος, είναι τα επιμέρους πάθη. Αυτά όλα, αγαπητοί μου, λέγονται κόσμος. Και τώρα αυτοί οι δύο κόσμοι έρχονται σε μία αντιπαράθεση. Ο ένας απέναντι εις τον άλλον. Ο κόσμος του Θεού και ο λαός του Θεού. Και επιθυμεί ο μεν λαός του Θεού να χριστοποιήσει τον κόσμο. Μια επίσημη μορφή του είναι η Ιεραποστολή. Αλλά μία ανεπίσημη είναι όταν εσύ πεις στο παιδί σου, στο γειτονά σου, στον συμπολίτη σου, του πεις δυο καλά λόγια για να γίνει χριστιανός, να επιστρέψει, να μετανοήσει. Και από την άλλη μεριά, ο αποστασιασμένος κόσμος επιθυμεί να καταργήσει και να εξαφανίσει το λαό του Θεού. Γι' αυτό υπάρχουν και οι διωγμοί. Σε όλους τους αιώνες, όταν λέμε διωγμούς, μην πηγαίνει το μυαλό σας στους τρεις πρώτους αιώνες. Ο διωγμός ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε. Διότι όταν σε περιθωριοποιεί, όταν δεν σου δίνει σημασία, όταν δεν σε αφήνει καταξίαν να ανέλθεις κοινωνικά, επειδή μόνο και μόνο είσαι χριστιανός, αυτό δεν είναι διωγμός. Και τόσα και τόσα και τόσα άλλα. Όταν στην παιδεία οι δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί γενικά, κηρύσουν στους μαθητάς τους πράγματα τα οποία είναι άθεα και σου λέει αν θέλουν να στηριχθούν κάπου να πούν το Υπουργείο είναι εκείνο το οποίο επιβάλλει αυτήν την ύλη στο Α και Β βιβλίο σχολικό. Όλα αυτά είναι ένας διωγμός και αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουμε. Από πότε ξεκίνησε αυτό? Αυτό ξεκίνησε από τη στιγμή που οι δύο άνθρωποι, Αδάμ και Εύα, έγιναν τέσσερις. Είναι ο πατέρας και η μητέρα, το πρώτο παιδί, ο Κάιν, και το δεύτερο παιδί, ο Άβελ. Μέσα σε αυτήν την οικογένεια των τεσσάρων ανθρώπων αντιπροσωπεύεται ο κόσμος και η Εκκλησία ή ο λαός του Θεού. Ο κόσμος αντιπροσωπεύεται από τον Κάιν. Ο κόσμος του Θεού, ο λαός του Θεού, αντιπροσωπεύεται από τον Άβελ. Και εκείνο που σας είπα ότι ο κόσμος επιβουλεύεται, σκέπτεται κακώς, δια των λαών του Θεού, φαίνεται στο πρόσωπο του Κάιν.
Βέβαια δεν θα σας έλεγα, γιατί ίσως κάποια άλλη φορά το έχω πει αυτό, ίσως να έχετε έρθει να το έχετε ακούσει σε μια κασέτα, ότι ο Κάιν είναι ο πρώτος αντίχριστος επί της γης. Πίσω του δεν στέκεται ο διάβολος. Ο διάβολος άκουσε ότι θα του συντριβεί η κεφαλή του, και τότε δηλαδή η δύναμή του, και τότε βάζει και ότι θα συντριβεί από έναν απόγονον της Εύας, απόγονον της Εύας, και το βλέπε αυτό στο πρόσωπο του Άβελ και βάζει τον Κάιν, του βρήκε κακή προαίρεση, τον βάζει να σκοτώσει τον αδελφό του, τον Άβελ. Γιατί? Για να μην υπάρξει ο λαός του Θεού, να μην αναπτυχθεί και υπάρξει εκείνος που θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Και αυτός ο απόγονος από την γενιά του Άβελ θα ήταν ο Ιησούς Χριστός. Είδατε από πού ξεκινάει η ιστορία του Αντιχρίστου. Τα παρέρχομαι όμως αυτά, δεν θέλω περισσότερο να μιλήσω, παρά μόνο να σας πω το εξής, ότι όταν ο Κάιν εφώνευσε τον Άβελ, θα πω και αρκετή ιστορία μέσα στο σημερινό μας θέμα, για να έχετε μία, να σας ξεκουράσω και λίγο, και γιατί έτσι πρέπει, παρατηρούμε το εξής καταπληκτικό. Λέγει ότι η Γραφή, έγνω δε Αδάμ την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα ετεκενιών. Πάλι δηλαδή ξανασυνευρέθη με τη γυναίκα του και εγέννησε παιδί, αγόρι. Και επωνόμασε το όνομα αυτού Σιθ, σίγμα ήτα θήτα, Σιθ. Λέγουσα, ποιος, η Εύα. Εξανέστησε γάρμι ο Θεός σπέρμα έτερον αντί Άβελ, ον απέκτηνε Κάιν. Σιθ, σημητικά θα πει αντικατάστασης ή αντικαταστάτης. Έτσι βλέπουμε εδώ ότι ενώ ο Αδάμ και η Εύα έκαναν πάρα πολλά παιδιά, ο Αδάμ έζησε 930 χρόνια, έκαναν τόσα πολλά παιδιά ώστε μας προκαλεί η Αγία Γραφή να προσέξουμε σε αυτό το χωρίο. Τι θα πει η αντικατάσταση του Άβελ? Τι θα πει? Αφού κάνες τόσα αγόρια, Αδάμ και Εύα κάνατε, τόσα αγόρια και τόσα κορίτσια, δεν αντικατέστησαν όλα αυτά τον Άβελ? Όχι. Μας προκαλεί να αντιληφθούμε ότι εδώ κρύβει ένα μυστικό νόημα. Θα το δείτε αυτό το μυστικό νόημα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι γνωστό ότι ο Ματθαίος χρησιμοποιεί τη γενεολογία του Χριστού κατά κατιούσα κλίμακα, κατεβαίνει από τον Αβραάμ έως τον Ιωσήφ και την Θεοτόκον, ο δε Λουκάς την ανιούσα, και λέγει ότι ο Ιησούς που είχε φαινομενικόν πατέρα τον Ιωσήφ και γεννήθηκε από την Μαρία, ο οποίος Ιωσήφ, διότι ελαμβάνεται πάντοτε το άρεν φίλο στη γενεαλογία, ο Ιωσήφ ήταν Υιός του τάδε, ο οποίος ήταν Υιός του τάδε, και εκείνος του τάδε, και ανεβαίνοντας φάνηκε και λέγει του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού. Χρησιμοποιείται λοιπόν στη γενεαλογία ο Σιθ. Άννα λοιπόν, αυτή η πρόκληση της παλαιάς που ετέθη από το Πνεύμα το Άγιον ερμηνεύεται και κατανοείται από την αναφορά πια την ιστορική από το Καταλογάν Ευαγγέλιο. Είναι εκπληκτικό. Συνεπώς τι σημαίνει εδώ? Ότι εδώ έχουμε τον Άβελ ή τον Σιθ που εφωνεύθη ο Άβελ και αντικαθίσταται από τον Σιθ, είναι εκείνος ο οποίος θα δημιουργούσε το λαό του Θεού. Και να, από τις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης στο βιβλίο της Γενέσεως διαβάζουμε το εξής: γεννήθηκαν παιδιά στον Κάιν, βέβαια μεταξύ τους τα αδέλφια, φυσικά παντρεύτηκαν, χώρισαν όμως τα αδέλφια. Κοιτάξτε κάτι περίεργο, χώρισαν τα αδέλφια. Είναι εκείνο που θα λέγαμε
Χωρισμένα αδέλφια, τα χωρίζει ο Θεός. Ο Θεός χωρίζει. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο Θεός χωρίζει. Χωρίζει λοιπόν τη γενναία του Κάιν, και μάλιστα λέγει εδώ ότι κατέναντι λέγει εγκατεστάθη ο Κάιν στην γη Νεδ, νι αλφαγιώτα δέλτα, Νεδ, κατέναντι Εδέμ. Εκεί λέει έκτισε πόλη, πόλη όχι με την έννοια όπως την εννοούμε σήμερα, πόλη θα πει από το πολύζω κατοικό δηλαδή, δηλαδή ένα συνοικισμό. Και άρχισαν να γίνονται πολλοί άνθρωποι στη γενναία του Κάιν. Και η γενναία του Σιθ, πολλοί, σαν πολλοί, και από εδώ και από εκεί. Και ακούστε πώς παρακαλώ, εδώ ο Θεός ονομάζει τους μεν απογόνους του Σιθ, Υιούς του Θεού. Προσέξτε, Υιούς του Θεού. Τους δε απογόνους του Κάιν, τους αποκαλεί Υιούς ανθρώπων, οι άνθρωποι. Τώρα θα μπορούμε να καταλάβουμε εκείνο το ψαλμικό χωρίο που λέγει, το χρησιμοποίησε και ο Κύριος να απολογηθεί στους Φαρισαίους, που λέγει εκείνο το χωρίο, εγώ είπα θεοί εστέ και υγιή υψίστου. Εγώ σας ονόμασα παιδιά του Θεού. Θεούς και παιδιά του υψίστου, του Θεού. Λέγει η Γραφή, το λέγει ο Θεός. Εμείς δε αποθυμίσκεται ως άνθρωποι. Σεις δε πεθαίρετε σαν άνθρωποι. Η ερμηνεία του ξέρετε ποια είναι. Εγώ σας κατέταξα στο λαό του Θεού, να είστε παιδιά του Θεού, και εσείς ζείτε και πεθαίνετε σαν κοινοί άνθρωποι απόγονοι του Κάιν. Τώρα μπορούμε να κατανοήσουμε, αγαπητοί μου, αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο χωρίο. Το συμπέρασμα είναι ότι ο Θεός θέλει χωριστά δύο κόσμους. Τους θέλει χωριστά ο Θεός. Αυτό επιμένω πολύ, όμως, επειδή δεν εκρατήθηκε αυτό το χώρισμα. Γιατί δεν κρατήθηκε, ακούστε. Ιδόντες δε ιοι του Θεού, τα στιγατέρας των ανθρώπων, ότι καλέ εισήν έλαβον εαυτής γυναίκας από πασών ον εξελέξαντο. Είδαν, λέει, τα παιδιά του Θεού, η γενιά του Σιθ, τις θυγατέρες των ιών των ανθρώπων, δηλαδή τις κόρες της γενιάς του Κάιν, ότι ήσαν όμορφες. Ύστερα Νοεμήν και τα λοιπά, οι λέξεις αυτοί, όπως είναι και ένα άλλο, η Νοεμήν εκεί στο βιβλίο της Ρουθ και τα λοιπά, και ένα άλλο όνομα που είναι από τις θυγατέρες του Κάιν, θα πει ωραία. Αυτό που σήμερα θα λέγαμε πανωρέα, έχουμε και γυναικείο όνομα πανωρέα και τα λοιπά, ή ευμορφία. Είδαν ότι ήσαν όμορφες και τις παντρεύτηκαν. Τι είχε πει ο Θεός? Δεν θα κάνετε συγγενολόγια με την άλλη πλευρά. Αυτοί κάνανε συγγενολόγια, παντρεύτηκαν. Και λέει στη συνέχεια, και είπε Κύριος ο Θεός όταν είδε το αποτέλεσμα. Γιατί? Διότι το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήταν? Να αρχίσουν τα παιδιά του Θεού να αμαρτάνουν όπως αμάρταναν τα παιδιά του Κάιν, οι απόγονοι του Κάιν. Και είπεν Κύριος ο Θεός, ου μη καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης εις τον αιώνα, δια το είναι αυτούς σάρκας. Γένεσης εκ των κεφάλαιων, στίχος 2 έως 3. Τι θα πει αυτό? Δεν θα μείνει το πνεύμα μου το Άγιον σε αυτούς. Γιατί έγιναν σαρκικοί άνθρωποι, αμαρτωλοί, σαρκικοί. Και το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήταν? Ο κατακλυσμός. Σημείωσατε το? Ο κατακλυσμός. Ο Θεός λοιπόν λέγει, δεν θα μυγείτε, μύγονται, έχει το κατακλυσμός. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε την πρώτη φάση διαχωρισμού των ανθρώπων σε δύο στρατόπεδα, σε δύο λαούς, που τον χωρισμόν αυτόν τον κάνει ο Θεός. Γι' αυτό θα έλεγε κανένας ο οικουμενισμός. Ξέρετε, έχουμε πολλούς οικουμενισμούς. Δεν είναι μόνο ο θρησκευτικός οικουμενισμός.
είναι και ο πολιτικός οικουμενισμός. Λέμε Ηνωμένη Ευρώπη, αύριο θα πούμε Ηνωμένη Ασία, Ηνωμένος Κόσμος. Ξέρετε ότι αυτό υπηρετεί τον Αντίχριστο τελικά. Διότι αυτό το Ηνωμένος, Ηνωμένος, δεν είναι γιατί έρχεται η Ένωση, θα λέγαμε, ομοιοκλήτως, αλλά ετεροκλήτως. Έρχονται να γίνουν, να ενωθούν πράγματα τα οποία είναι ετερόκλητα. Θα ήθελα να σας ερωτήσω αλήθεια. Αγαπάτε τους συμπατριώτες σας, εκεί που μένει ο καθένας. Από την πολύ σας αγάπη θα βάζατε όλους αδιακρίτως τη μια βραδιά 2-3-5, την άλλη βραδιά 2-3-5 στο σπίτι σας, άνδρες, γυναίκες, θα τους βάζετε στο σπίτι σας? Θα τους βάζετε να κοιμηθούν στο κρεβάτι σας? Ετερόκλητος ένωσης λοιπόν, ετερόκλητος ένωσης. Δεν είναι πράγματα που είναι ομοιογενεί. Αυτό λέει ο Θεός. Γι' αυτό αυτοί όλοι οι οικουμενισμοί δεν είναι παρά ετερόκλητοι και στο τέλος θα φέρουν τον Αντίχριστο. Συγγνώμη. Ο Αντίχριστος θα χρησιμοποιήσει αυτά όλα για να έρθει η καταστροφή του κόσμου. Προσέξτε, αλήθεια σας λέω. Το βλέπει κανείς στην Αγία Γραφή. Και μάλιστα βλέπετε με πόση επιμονή επιμένω στην Αγία Γραφή. Δεν λέγω πράγματα αλότρια της Αγίας Γραφής. Ξέρετε. Μετά από τον κατακλυσμό όμως, που σώθηκε ο Νόε, η γυναίκα του, τα τρία του παιδιά και τρεις γυναίκες, επέρχεται πάλι πλήθυση της αμαρτίας. Πλεονασμός της αμαρτίας. Είναι τα έθνη που πια ξαπλώνονται πάνω στη γη. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Θεός επιθυμεί πάλι διαχωρισμό. Και μέσα από ένα λαό, αυτός ο λαός που κατοικούσε σημητικής προελεύσεως, που κατοικούσε ανάμεσα στα δύο ποτάμια, τον Τίγρη και τον Εφράτη, το σημερινό Ιράκ, να διαλέξει έναν άνθρωπο που έλεγε το Αβραάμ, να τον πάρει και να του πει ότι από αυτόν θα κάνει ένα καινούριο λαό και αυτός ο λαός θα είναι λαός του Θεού, ο οποίος ονομάζεται Περιούσιος. Περιούσιος από το περιουσία. Δηλαδή θα είναι, προσέξτε με πολύ, νομίζουν περιούσιος θα πει εκλεκτός. Δεν θα πει εκλεκτός, θα πει περιουσία. Ο οποίος θα είναι η περιουσία του Θεού, δηλαδή ο λαός του Θεού. Έτσι, ακούστε τι λέγει στον Αβραάμ. Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις τη γη ή να σε δείξω. Εκείνο το έξελθε, βγες. Να το θυμόσαστε στην ομιλία λίγο παρακάτω, έχω κάτι πολύ σπουδαίο να σας πω. Αυτό το έξελθε, βγες. Αυτός ο τρόπος εξόδου καταρχάς ήτανε, προσέξτε με, τοπικός. Φύγε δηλαδή από την πατρίδα τους και πήγαινε στον τόπο που θα σου πω. Κατόπιν είναι και τροπικός, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Θα βγεις λοιπόν από την πατρίδα σου, από τους συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου και θα έρθει σε μια γη που θα σου δείξω. Δεν είπε ποια θα είναι αυτή η γη, για να τον κρατήσεις την φόρμα της πίστεως. Και ποιήσωσε εις έθνος μέγα, θα σε κάνω μεγάλο έθνος. Και ευλογήσωσε και μεγαλεινώσε, μεγαλεινώ το όνομά σου και εσύ ευλογημένος και θα είσαι ευλογημένος. Πράγματι, ξέρετε όλη την ιστορία του Αβραάμ, παρότι δεν είχε παιδί, τα παρατρέχω αυτά, τα γνωρίζετε, από τον Αβραάμ προήλθε ένας ολόκληρος λαός, ο λαός του Ισραήλ. Και Ισραήλ, ξέρετε, ονομάστηκε, μετονομάστηκε Ισραήλ ο Ιακώβ, που εξυπάτησε τον αδελφό του τον Ισάφ και πήρε τα πρωτοτόκια. Ο Θεός τον επωνόμασε Ισραήλ και Ισραήλ θα πει ηγαπημένος. Είναι ο αγαπημένος λαός του Θεού. Έτσι, όταν δημιουργείται αυτός ο λαός, ο Θεός δίδει συνεχώς εντολές να μη μιγούν με τους γειτονικούς των λαούς καθιονδήποτε τρόπο, να ζουν ξέχωρα. Αυτό που σήμερα θα το λέγαμε απομόνωση.
εθνική απομόνωση που μοιάζει στα μυαλά των ανθρώπων που ορθολογίζουν παράξενο πράγμα. Θα απομονωθούμε. Το σχέδιο του Θεού όμως ήταν αυτό. Έπρεπε να απομονωθούν. Διότι η μεγαλύτερη αμαρτία που επετελέστη από τους Ισραηλίτες, αγαπητοί μου, ήταν αυτή. Ποια? Ότι ο λαός αυτός δεν ετήρησε την εντολή του Θεού και εμίγει. Θα σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό, γιατί όλες οι τιμωρίες που επήλθαν στο λαό αυτόν ήταν αποτέλεσμα το ότι εμίγησαν με τους ειδωλολάτρες. Έτσι αγαπητοί, για παράδειγμα που σας είπα, όταν οι Εβραίοι είναι στα πρόθυρα να μπουν στη γη της Επαγγελίας, οι Μωαβίτες φοβούνται. Καλούν ένα μάγο από τη Μεσοποταμία, τον Βαλάμ. Ο βασιλιάς των δε των Μωαβιτών, ο Βαλάκ, τον παρακαλεί, αφού του δώσε πλούσια δώρα, να καταραστεί αυτόν τον λαόν, να μην περάσει μέσα από τη γη του, δηλαδή να τσακιστεί εκεί στην έρημο, γιατί εφοβείτο, κατάληψη της γης του ο Βαλάκ, ο βασιλιάς των Μωαβιτών. Δεν κατάφερε τίποτε να κάνει ο Βαλάμ. Διαβάστε εκεί στο βιβλίο των Αριθμών, είναι πολύ αξιόλογη αυτή η ιστορία, η οποία αναφέρεται και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, αυτή η ιστορία, ως επανάληψη του φαινομένου. Και λέει το εξής στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, όταν λέγει για τον Βαλάμ εκεί ο Χριστός, ότι ό,τι έκανε τότε ο παλιός Βαλάμ. Και Βαλάμ θα πει Νικόλαος. Εξού και οι Νικολαίτε που αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ξέρετε τι είπε στον Βαλάκ? Του λέει, κοίταξε, αυτούς τους προστατεύει ο Θεός. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γι' αυτό άκουσέ με. Θα κάνεις το εξής. Θα τους βάλεις να αμαρτήσουν. Θα τους καταφέρεις να έρθουν να προσκυνήσουν τους δικούς σου θεούς. Τότε θα οργιστεί ο Θεός εναντίον των και θα τους τσακίσει. Ακούτε, πονηρή μέθοδος. Αυτή τη μέθοδο των Νικολαϊτών την μετέρχονται δυστυχώς οι άνθρωποι του κόσμου μέχρι σήμερα. Εκείνο το να παρασύρουμε. Αποτέλεσμα, παρέσυραν, τους είπαν, έχουμε γιορτή, ελάτε να φάμε, να πιούμε, να είμαστε καλοί γείτονες. Τι το λογικότερον? Και εκεί μπέθησαν αυτοί οι Ισραηλίτες, ξέρω εγώ, πόρνευσαν. Και ετελέστη Βελθεγόρ, λέει εκεί στο βιβλίο των Αριθμών, ετελέστη από το τελετουργό. Προσέφεραν θυσίες στον Βελθεγόρ, τον θεόν των Μωαβιτών. Και τότε οργίστηκε ο Θεός. Και ήρθε η αποδεκάτηση. Εφωνεύτησαν από τους υπολείπους Εβραίους, αυτοί που αμάρτησαν, αριθμός 23.000 σε μια μέρα. Ανελαίητη δηλαδή τιμωρία του λαού. Έτσι τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι πράγματι ο Θεός ήθελε ένα λαό που να μην μύγεται, να μην ανακατεύεται με αυτό που λέγεται κόσμος, ένα κλειστό και ξέχωρο από τους άλλους λαούς λαών. Όμως πάλι αυτή η απομόνηση δεν εκράτησε πολύ. Επανειλημμένος και επανειλημμένος οι Εβραίοι έκαναν αυτή την αποστασία τους. Τους τιμωρεί ο Θεός με την εχμαλωσία στη Συρία και στη Βαβυλωνία. Και να μην πολύ πράγμονο, το θέμα είναι ότι ο λαός αυτός έφτασε τσακισμένος, καραβοτσακισμένος μέσα στην ιστορία με αυτές τις παλινδρομήσεις του μεταξύ Θεού και ειδωλολατρίας. Εδώ τελειώνει η δευτέρα φάση που ζητάει ο Θεός το ξεχώρισμα. Αυτή η δευτέρα φάση δείχνει ότι ο λαός αυτός, προσέξτε, απέτυχε. Και προβαίνει ο Θεός σε μία τρίτη και τελευταία στην ιστορία φάση, και αυτή το τρίτο χώρισμα είναι η Εκκλησία. Εδώ θέλω τώρα ιδιαίτερο να προσέξετε, γιατί σας είπα προηγουμένως ότι όλα τα άλλα αποτελούν, για να ξέρουμε την ιστορία, ας πούμε
την προϊστορία του πράγματος, πώς έχει το πράγμα. Έτσι ο Θεός δημιουργεί την ιστορία, την Εκκλησία, μέσα στην ιστορία. Έχετε ακούσει όταν λειτουργεί επίσκοπος που βγαίνει στην ωραία πύλη και λέει «Κύριε ευλόγησον την άμπελον ταύτην, είναι φύτευσε τη δεξιά σου». Αυτή η άμπελος ήταν ο παλαιός Ισραήλ. Εφύτεψε ο Θεός την άμπελον, τι θα πει, τους πήρε τους Εβραίους από την Αίγυπτο και τους έβαλε στη γη Χαναάν. Ο Θεός τους φύτεψε εκεί. Όπως θα έλεγα, εγώ δεν είμαι Θεσσαλός, με φύτεψε ο Θεός στην Θεσσαλία, έκφρασης. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Είναι στο 15 κεφάλαιο στο κατά αιών Ευαγγέλιο. Τι θα πει εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή? Υπήρχε καμία ψευτική? Ναι. Ήταν η πρώτη άμπελος, ο Ισραήλ, ο οποίος, όπως λέγει ο Θεός, εγώ σε κάλασα να κάνεις, λέει, σταφύλια σορίκ. Είναι ένα είδος εκλεκτής ποιότητος, ας πούμε σουλτανή, ας πούμε ροζακή. Και εσύ μου έγινες, λέει, σταφύλι Σοδόμων και Γομόρας, λέει ο Θεός. Συνεπώς, ξέπεσε ο λαός. Γίνεται τώρα άλλη άμπελος. Αλλά αυτή η άμπελος αυτή τη φορά είναι αυτό το θεανθρώπινον πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Εσείς τα κλίματα, οι κλιματόβεργες. Ηνωμένες οι κλιματόβεργες με τον κορμόν που είναι το θεανθρώπινον πρόσωπο, σας λέγω, του Ιησού Χριστού. Δηλαδή η Εκκλησία. Το βλέπει κανείς ολοφάνερα αυτό το πράγμα. Έτσι, έχοντας αυτήν την τρίτη φάση, η Εκκλησία μπαίνει στον κόσμο, ξαπλώνεται στον κόσμο. Αλλά ο κόσμος είναι επικίνδυνος. Κινδυνεύει η Εκκλησία να απορροφηθεί από τον κόσμο. Παλαιά η μέθοδος του διαβόλου, μέχρι σήμερα. Και τότε το Πνεύμα του Θεού καταχωρεί στην Καινή Διαθήκη, διαγραφή δος Αποστόλου Παύλου, στη δευτέρω του προς Κορινθίους επιστολήν στο έκτο κεφάλαιο, εκείνο που ο Θεός είπε στην Παλαιά Διαθήκη. Ανανέωση λοιπόν. Ακούσετε το και μην τρομάξετε. Και μην τρομάξετε. Είπε ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσομαι αυτόν Θεός και αυτοί έσονται μη λαός. Είπε ο Θεός. Ο Θεός το είπε. Κανείς άλλος. Ο Θεός το είπε. Ότι θα κατοικήσω ανάμεσά τους, όπως και ο Θεός τότε στον παλαιό Ισραήλ, και εμπεριπατήσω. Δεν σημαίνει θα κατοικήσω. Ξέρετε, μέσα στο σπίτι μας μπορεί να έχουμε μια γιαγιά η οποία κατοικεί βέβαια, αλλά δεν περπατάει. Άρα λοιπόν δεν έχει δυναμική θέση μέσα στην οικογένεια. Έχει στατική, σε μια καρέκλα ή σε ένα κρεβάτι. Ο Θεός λέγει, όχι θα ενοικήσω μόνο, αλλά και εμπεριπατήσω. Ξέρετε τι θα πει? Θα πάρω δυναμική θέση μέσα στο λαό μου, ώστε οι άλλοι να λέγουν ότι ο Θεός των χριστιανών είναι ζωντανός Θεός. Και αυτοί, λέγει, έσονται μη λαός. Αυτοί θα σταθούν λαός μου, υπογραμμίζω το λαός μου, και εγώ για αυτούς θα είμαι ο Θεός τους. Διό, γι' αυτό το λόγο, εδώ μην τρομάξετε. Εξέλθατε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε, λέγει ο Κύριος. Εξέλθατε. Θυμόστε τι σας είπα για τον Αβραάμ, που του λέει ο Θεός, έξελθε εκ της γης σου. Εξέλθατε, βγείτε. Τώρα πώς θα βγούμε? Θα πούμε, Κύριε, πού να πάμε? Στην εκκλησία, στα βουνά, σε παιδιάδες που ακόμα δεν κατοικήθηκαν? Όχι, η έξοδος θα είναι τροπική. Τροπική. Ζούμε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν θα ζούμε όπως ο κόσμος. Θα το ξαναπώ. Ζούμε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν θα ζούμε όπως ο κόσμος. Το καταλάβατε, παρακαλώ? Αυτό αποτελεί το κεντρικό σημείο της ομιλίας μας. Και λέγει στη συνέχεια, εκ μέσου αυτών, από ανάμεσά τους φύγετε, λέγει ο Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεστε. Και οτιδήποτε είναι ακάθαρτο, λέγει, μη το εγγίζετε, ούτε καν έτσι να μην κάνετε. Μη άπτεστε. Προσέξτε. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Ότι πάρα πολλά πράγματα μπορούν να θεωρηθούν αμαρτωλά. Τι είναι το ακάθαρτο, όχι αμαρτωλό, ακάθαρτο?
κοπριές, τα κόπρανα του ανθρώπου, οι μίξες. Βρώμικα δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα? Βρώμικα. Όταν τα πιάσουμε πάμε και πλενόμαστε. Δεν είναι βρώμικα? Επιτρέψατε μου να σας πω, θα είχα πάρα πολλά να σας πω σήμερα. Ούτε το αίμα της γυναικός που αποβάλλεται το Άριον κατά μήνα είναι ακάθαρτον. Το λέγουν σαφώς οι αποστολικές διαταγές. Τρεις σελίδες καταγράφουν πάνω στο θέμα αυτό. Μη μου πείτε τότε γιατί θεωρείται ακάθαρτος η γυναίκα. Σας είπα, είναι άλλο θέμα. Ούτε το σπέρμα είναι ακάθαρτον. Τίποτα δεν είναι ακάθαρτο. Το λέγει και ο Άγιος Αθανάσιος στην επιστολή του προς Αμών, όπου η επιστολή του αυτή επήρε κανονική διάσταση, δηλαδή μπήκε στους κανόνες. Λοιπόν, τίποτα μα τίποτε δεν είναι ακάθαρτο. Ούτε το ποντίκι, ούτε η κατσαρίδα, ούτε οι κοπριές, ούτε τα κόπρανα, τίποτα. Γιατί θα ήταν περίεργο να μας πει ο Θεός τίποτε το ακάθαρτο να μην πιάσετε. Αφού είμαστε μέσα σε αυτά. Η φύση μας συντελείται μέσα σε αυτά. Τότε τι είναι το ακάθαρτο? Ένα μόνο πράγμα. Η αμαρτία. Πρόσεξε παιδί μου, μη πας στην πορνεία. Θα πει στο νέον άνθρωπο οι γονείς, τα παιδιά, ο Θεός, μη πας στην πορνεία. Αυτό είναι ακάθαρτο. Μη πας στην ηχεία. Είναι ακάθαρτο. Μη κλέψεις, είναι ακάθαρτο. Μη σκοτώσεις, είναι ακάθαρτο. Η αμαρτία είναι εκείνη που λέγεται με μία μόνο λέξη ακαθαρσία. Αυτό βέβαια ο Θεός δεν το θέλει. Και τι λέγει εδώ? Όχι μόνο να μην το κάνετε, να μην το διαπράξετε, ούτε και να το εγγύσετε. Μη άπτεστε, ούτε να το εγγύσετε. Και τότε όταν θα γίνουν τα πράγματα έτσι, καγώ εις δέξομαι ημάς, τότε θα σας δεχθώ. Και έσομαι ημίν εις πατέρα, θα είστε παιδιά μου, θα είμαι πατέρα σας, και ημίς εσεσθέμι εις Υιούς και Θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Και εσείς θα είσαστε τα αγόρια μου και τα κορίτσια μου. Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν αγαπητοί, βλέπετε τι θα πει είμαι λαός του Θεού. Θα πρέπει συνεπώς να μείνω έξω από εκείνα που ο Θεός δεν θέλει. Στο ερώτημα, ο χριστιανός πρέπει να ξεχωρίζει? Μα τόση ώρα τι λέμε. Αλλά αν θέλετε να το δείτε πιο καθαρότερα, ακούστε άλλα χωρία τώρα της Καινής Διαθήκης. Και πως ο Θεός επιμένει το να ξεχωρίζει ο λαός του από τον κόσμο, ο οποίος κόσμος, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, όλος εν το πονηρό κείται. Όλος, λέει, ο κόσμος, η έννοια κόσμος είναι στην αγκαλιά του διαβόλου. Το ακούσατε? Είναι στην αγκαλιά του διαβόλου. Φοδερό πράγμα. Ακούστε λοιπόν τι λέει το Πνεύμα το Άγιο. Β' Κορινθίους 6,14. Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης. Μη γίνεστε, λέγει το Πνεύμα το Άγιον, ετεροζυγούντες με τους απίστους. Τι είναι ο ετεροζυγούμενος? Ο ετεροζυγών ενεργητικό. Τι είναι ακριβώς αυτό? Προσέξτε τι είναι. Όταν όργωναν, μια εικόνα που οι παλαιοί θα τη θυμώνται ακόμα, έβαζαν δύο ζώα, ας πούμε δύο βόδια. Έβαζαν από πάνω έναν ζυγόν, ένα ξύλο, να κρατείται ευθυγράμμισης στο βάδισμα των ζώων για να οργώσουν. Λέει η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, λέει, δεν θα βάλεις δύο διαφορετικά ζώα. Δεν θα βάλεις, ας πούμε, γαϊδουράκι και βόδι, διότι δεν είναι ίσης δυνάμεως και τότε το ένα θα τραβάει το άλλο. Από μια παρόμοια περίπτωση που είπε κάπου η Γραφή, λέει ο Θεός, δηλαδή όταν θαλονίζουν τα βόδια σου, μη τους βάλεις φήματρο, ας τα να φάνε όσο θέλουν. Άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μη το Θεό μέλει περί των βοών? Μήπως ο Θεός ενδιαφέρεται για τα βόδια? Ουχή πάντως περί ημών εγγράφει? Δεν γράφει και για μας? Άστε λοιπόν, έχουν μεταφορική σημασία εκείνα τα
παράξενα που υπάρχουν στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, τα οποία επιτέλους επιβλέπουν και αποβλέπουν και εις την ωφέλεια των ζώων. Τι λέει? Όταν σου πει δεν θα βάλεις γαϊδουράκι και βόδι, θέλει να σου πει, εσύ άμα θα γίνεις χριστιανός, τότε για τους Εβραίους, αλλά και όταν θα γίνεις χριστιανός, δεν θα είσαι σε αυτό που λέει. Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης. Είναι γνωστό ότι το βόδι ήταν καθαρό ζώο. Ο γάιδαρος ήταν ακάθαρτο ζώο. Δεν θα μπεις κάτω από τον ίδιο ζυγό. Χώρια. Το ακούσατε? Δεν θα παντρευτείς μια κοπέλα η οποία είναι κοσμική. Δεν θα παντρευτείς ένα νέο που είναι κοσμικός και τρέχει από εδώ και από εκεί. Πρόσεξε. Μη συναναμίγνηστε πόρνης, λέει στην 1η προς Κορινθίους 5,9. Τι θα πει αυτό? Μην συναναμίγνηστε, μην ανακατεύεστε με τους πόρνους. Και μάλιστα λέει το εξής. Μη συναναμίγνηστε, λέει ευθύς πιο κάτω, εάν της αδελφός ονομαζόμενος ή ότι είναι κάποιος αδελφός, έχει φήμη ότι είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαξ, το ότι ούτω μη δε συναισθήν. Είναι κάποιος ο οποίος έχει φήμη ότι είναι μέθυσος, ότι είναι άρπαγας, ότι είναι βρίζει λίδωρος, βρίζει ή ειδωλολάτρης ή πλεονέκτης ή πόρνος. Όχι μόνο να μην κάνετε παρέα, ούτε να φάτε μαζί του. Μη δε συναισθήν. Αυτό θα πει ξεχωρίζω από τους ανθρώπους. Θα πει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 12,2. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Συσχηματίζομαι, θα πει, μπαίνω στο ίδιο σχήμα, στο ίδιο καλούπι. Αν βάλω σε μία κανάτα νερό, σε ένα ποτήρι βάλω νερό και το κάνω πάγο, βγαίνει ένα ποτήρι σχήμα. Αυτό σημαίνει ότι το νερό πήρε το σχήμα του ποτηριού. Εσύ λοιπόν, χριστιανέ, μην μπει στο καλούπι του κόσμου να πάρεις το σχήμα του κόσμου. Αυτό θα πει μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Ο αιών τούτος, ο αιών αυτός, είναι ο κοσμικός, η κοσμική κατάσταση. Αλλά τι? Αλλά μεταμορφούστε τι ανακαινώσει του νοός ημών. Αλλά να μεταμορφώνεστε εις την ανακαίνιση του νοός σας, λέει, της νοοτροπίας σας. Να σκέπτεστε καθημερινά περισσότερο και περισσότερο χριστιανικά και ευαγγελικά. Εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Δηλαδή, τι θέλει ο Θεός από μένα? Τι είναι εκείνο που τον ευαρεστεί? Ποιο είναι το θέλημά του το ιερόν και άγιον? Αυτό να κάνω. Έτσι, αγαπητοί μου, είδατε τι θα πει ξεχωρίζω. Είναι η τελευταία φάση. Μετά έρχεται το τέλος της ιστορίας. Έρχεται το τέλος του κόσμου. Μετά δεν υπάρχει και η σωτηρία. Γι' αυτό, αν δεν προσέξουμε, τότε, σαν χριστιανοί, και αδιαφορούμε και μπερδευόμαστε με τον κόσμο, τότε επέρχεται η εκοσμίκευση. Και εκοσμίκευση θα πει γίνομαι και εγώ κόσμος. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή δεν θα αναφερθώ σε περιστατικά, δεν θα αναφερθεί, είναι να οδύρεται κανείς και να χτυπιέται. Ξέρετε, αυτή η εκκλησία μας, αυτή η ορθόδοξος χριστιανική εκκλησία μας, πόση φθορά έχει υποστεί γενόμενη εκοσμικευμένη. Το ξέρετε αυτό? Και εκοσμίκευσης δεν είναι βέβαια να κτίσει ένας ναός, ούτε να μπει το ηλεκτρικό. Μερικοί νομίζουν ότι εκοσμίκευσης είναι να μπει το ηλεκτρικό. Δεν είναι αυτό εκοσμίκευσης. Απλώς χρησιμοποιούνται τα πράγματα του κόσμου τούτου για το καλό. Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Είναι στην 1η προς Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο. Οι δε χρώμενοι το κόσμο τούτο, ως μη καταχρώμενοι. Χρώμενοι. Το λέει στους χριστιανούς. Δηλαδή εκείνοι που χρησιμοποιούν τον κόσμο. Α, μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε βέβαια. Δεν χρησιμοποιείς ο Απόστολος Παύλος πλοιάριο να ταξιδεύσει?
Δεν ανέβηκε άραγε πάνω σε κάποιο ζώο. Δεν έμεινε σε σπίτι. Αυτά δεν είναι του πολιτισμού στοιχεία. Δεν θα γίνει κατάχρηση, γιατί άμα γίνει κατάχρηση του πολιτισμού, τότε τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Τότε είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Τότε ο χριστιανός αρχίζει να εκοσμικεύεται. Θα φτιάξεις το σπίτι σου όμως παντρέψεις τα παιδιά σου. Θα τους βάλεις και έπιπλα και τα λοιπά. Πρόσεξε. Χρειάζονται τα έπιπλα. Πρόσεξε. Να είναι όμορφα. Να είναι όμορφα. Δεν σου το λέει κανείς όχι. Και ο Θεός έκανε τη φύση πολύ ωραία. Πρόσεξε. Τα παιδιά σου να μάθουν να μην αλλάζουν κάθε ένα χρόνο και κάθε δύο χρόνια το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα. Γιατί πέρασε η μόδα και πρέπει να πάρουμε τώρα καινούρια και καινούρια και καινούρια. Αυτό λέγεται εκοσμίκευση. Το να αποκτήσεις μια μικρή περιουσία, ας πούμε, να εξυπηρετηθείς, τελικά, δεν είναι αμαρτία. Όταν όμως τρέχεις στο κυνηγητό αυτό του κόσμου να αρπάξουμε, να αποκτήσουμε, να αποκτήσουμε, να κάνουμε, να φτιάξουμε, πρόσεξε, αυτό είναι εκοσμίκευση. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτοί που χρησιμοποιούν τον κόσμο, οι χρώμενοι το κόσμο τούτο, δεν είναι αμαρτία, ως μη καταχρώμενοι. Δεν πρέπει δηλαδή να φτάσουν σε μία κατάχρηση. Και λοιπά και λοιπά. Έτσι και θα φάμε και θα πιούμε. Ωραία μας το λέγει αυτό εις την προς Διόγνητον επιστολή του ο άγνωστος αυτός πρώιμος συγγραφέας. Λέει πόσα πράγματα. Οι χριστιανοί, ίσως να σας το έχω πει αν έχετε ξανάρθει εδώ, οι χριστιανοί δεν μένουν σε ξεχωριστές πόλεις. Προσέξτε, δεν μένουν σε ξεχωριστές πόλεις. Ντύνονται όπως οι άνθρωποι της εποχής των. Τρώνε και πίνουν όπως όλοι οι άνθρωποι. Παντρεύονται όπως όλοι οι άνθρωποι. Και κάνουν παιδιά όπως όλοι οι άνθρωποι. Αλλά τα γενόμενα, αυτά που γεννιόνται, δεν τα πετούν. Δηλαδή δεν κάνουν έκτρωση. Αδελφοί μου, αδελφέ μου, είσαι χριστιανός και πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις έκτρωση. Αυτή τη στιγμή αν μου επιτρέπετε, σαν πνευματικό σας το λέω αυτό, αν μου επιτρέπετε αυτή τη στιγμή να αποκαλυφθούμε εδώ οι παρόντες ποιοι έχουν κάνει έκτρωση, θα δείτε και θα τρομάξετε. Θα δείτε και θα τρομάξετε. Λοιπόν, έκανες έκτρωση. Να τη λέει ο συγγραφέας της προς Διόγνητον επιστολής. Γεννάνε όπως όλοι οι άνθρωποι οι χριστιανοί, αλλά τα γενόμενα δεν τα πετούν. Δεν κάνουν εκτρώσεις. Γιατί αν κάνεις έκτρωση, και μάλιστα στη σημερινή κατάσταση που όλα έχουν αποποινικοποιηθεί και η μοιχεία και η έκτρωση και τα σούπα και τα γούμες, δεν μπορείς να πεις ότι εγώ αφού αποποινικοποιήθηκαν θα τα κάνω και εγώ. Είσαι κόσμος τότε. Είσαι κοσμικός άνθρωπος. Ακόμη λέγει είναι κατά από τους νόμους της πολιτείας που βρίσκονται. Με τη ζωή τους όμως ξεπερνούν τους νόμους της πολιτείας. Δεν χρειάζεται ο χωροφύλακας για τον χριστιανό. Και δεν χρειάζεται γιατί ξεπερνάει με τον τρόπο που ζει τις εντολές και τους νόμους της πολιτείας. Αυτό θα πει ζω μέσα σε μια κοινωνία, σε μια εποχή ζώντας μέσα στο λαό του Θεού και αποτελώ το λόγο του, το λαό του Θεού και το θέλημα του Θεού. Και ο κόσμος, να το ξέρετε, αν η Εκκλησία εκοσμικεύεται, ο κόσμος δεν σώζει. Προσέξτε, ο κόσμος δεν σώζει. Αν πηγαίνω και ράβω το κεράκι μου ή κάπου εξομολογούμε και κοινωνώ ή πηγαίνω στην Εκκλησία, αν δεν ζήσω με ανακαινισμένη νοοτροπία χριστιανική, να το ξέρουμε, αυτό το πράγμα δεν σώζει. Προσέξτε, δεν σώζει. Θα μου πείτε και ποιοι θα σωθούν. Θα σωθούν. Βέβαια θα είναι οι λίγοι. Ναι, το είπε η λόγη η Αγία Γραφή. Αναφέρθηκε και στην Παλαιά, αναφέρθηκε και στην Καινή. Είναι το λίμα. Λάμδα εψιλον γιώτα περισπομένη μη αλφα. Λίμα. Το λίμα θα σωθεί. Το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο του λαού του Θεού. Αν αποδεκατίζεται ο λαός του Θεού από το κοσμικό φρόνημα και την εκοσμίκευση, μόνο το υπόλοιπο θα σωθεί. Γι' αυτό αγαπητοί μου, να μην προβληματιζόμαστε πάνω στο θέμα του να λέμε ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις με τον κόσμο. Σαν άνθρωπος που είμαι στον κόσμο δεν πρέπει και εγώ να ταιριάξω? Όχι.
δεν πρέπει να ταιριάξεις. Δεν θα στείλεις το παιδί σου στο πάρτι, στην κόρη σου, την κόρη σου στο πεζοδρόμιο. Ξέρετε πόσες μητέρες είναι εκείνες οι οποίες, τι ανοχή του πατέρα, στέλνουν την κόρη να βγει από τα 14 της χρόνια, από τα 15 της, γιατί άμα δεν βγει πώς θα παντρευτεί? Θα την έχουμε γεροντοκόρη άμα δεν βγει κι αυτή, να αρχίσει να αναζητά. Πρέπει να πάει σε κάποια καφετέρια, από την καφετέρια στην δίσκο, από την δίσκο να μου έρθει στις 12, από τις 12 να μου έρθει στις 3, να μου έρθει το πρωί την άλλη μέρα στο σπίτι. Γιατί έτσι σκέφτονται. Βέβαια κάποτε οι γονείς ανησυχούν άμα δουν τα παραπάνω. Μα άνοιξες κατήφορο, σταματάει τίποτε τον κατήφορο? Είσαι με κοσμικό φρόνημα, σκέπτεσαι κοσμικά, δεν σκέπτεσαι σωστά. Θα πεις, όχι καλό μου παιδάκι, δεν είναι καλός τόπος εκεί. Θα το πείτε στα παιδάκια σας από 10 χρονών που θα αρχίσουν τα μαθητικά του δημοτικού σχολείου, μαθητικά πάρτι. Όχι παιδάκι, θέλεις να βγούμε μια βόλτα, αν μάλιστα διαθέτεται και αυτοκίνητο. Το να διαθέτεις αυτοκίνητο δεν είναι κοσμικό πράγμα, είναι ένας τρόπος ανάγκης. Παλιότερα είχαν τις καρότσες. Καρότσες, τα κάρα, καρότσες. Άμαξες. Τώρα έχουμε τα αυτοκίνητα. Δεν πειράζει. Αλλά μην πας σε τόπο που θα βλάψει. Πήγαινε σε μια παραλία, όχι όταν κάνουν το μπάνιο τους, κάπου αλλού. Πήγαινε στο βουνό. Πάρε μαζί σου και το ψωμάκι σου που... Ας το πούμε, η μητέρα να πάρει κάποια εφόδια, να φάνε τα παιδιά εκεί, να παίξουν. Και το καθεξής. Μπορείτε να βρίσκετε σχήματα ψυχαγωγίας των παιδιών σας, αλλά και της δικής σας διεξόδου. Όχι με αμαρτωλούς ανθρώπους. Όχι με ανθρώπους οι οποίοι άγονται και φέρονται από την νοοτροπία του κόσμου τούτου. Και μην ξεχνάτε ότι αν τιμούμε τους Αγίους και αν τιμούμε τους μάρτυρες, είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ανακατεύθηκαν με τον κόσμο και με το κοσμικό φρόνημα. Στον κόσμο ήσαν, στον κόσμο ζούσαν, αλλά δεν ήσαν όμως κοσμικοί άνθρωποι. Και μέσα στην Εκκλησία καλούνται όλοι οι πιστοί να γίνουν Άγιοι και μάρτυρες. Πώς? Μάρτυς είσαι όταν βλέπεις και εσύ και το παιδί σου ο κόσμος να διασκεδάζει και να λες όχι. Μάρτυς είσαι, γιατί αρνείσαι. Μάρτυς είσαι. Και Άγιος είσαι όταν ξεχωρίζεις. Αυτό θα πει Άγιος, ξεχωρισμένος. Αυτό θα πει Άγιος, λέμε Άγιο ποτήριον. Θα πει ξεχωρισμένο από τα άλλα ποτήρια. Άγιος είσαι, ξεχωρισμένος από τον κόσμο. Και εκείνοι που θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού θα είναι οι μάρτυρες και οι Άγιοι. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.